Επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση εδώ με τον Γιάννη. Καλησπέρα. Και πάμε με τους καλεσμένους. Γιάννη, Δημήτρης Κερίδης μαζί μας. Καλησπέρα και καλή αρχή. Εύχομαι την καλύτερα. Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Θέλω να είστε σίγουρα βουλευτικοί. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Σίγουρα βουλευτικοί. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που είστε εδώ μαζί μας. Στον κύριο Πολίτη, βεβαίως. Και ελπίζουμε ο Γιάννη να είναι σίγουρα γούρικη. Έτσι, 100%. Μα γιατί είναι γουρλίδες. Καλεσμένοι... Άμα δούμε από τη διαδρομή του, είναι γουρλίδες λοιπόν, και οι δύο. Σωστό αυτό. Και οι δύο το έχουν πάει εξαιρετικά καλά. Και θα ξεκινήσουμε και θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος θα ήταν μαζί μας σήμερα. Υπουργέ, καλησπέρα. Περαστικά. Καλησπέρα. Περαστικά. Καλησπέρα. Σήμερα, προσέχοντας, είδα ότι βγήκατε θετικός, γι' αυτό δεν είστε μαζί μας σήμερα. Θέλω να ευχηθώ περαστικά, συντομότατα το αρνητικό τεστ και εννοείται όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ήπια συμπτώματα πάντως, έτσι, ήπια συμπτώματα βλέπω. Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα, ωραία. Μα... Και τριπλοεμβολιασμένος εννοείται πάντα. Βεβαίως, αλήμον. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, ξανά τα περαστικά μας και να είστε και εσείς γουρικός, γιατί θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση και δεν ξέρω τι συμπτώματα θα προκαλέσει αυτή η συζήτηση, γιατί θα ξεκινήσουμε το θέμα της ακρίβειας, το οποίο έχει πολλά συμπτώματα. Το συζητούσαμε εδώ πριν και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Κερίδη, ακούμε ένα βασικό. Από τη μία, δηλαδή, λέτε στην αντιπολίτευση μας, λέτε και αλευτόδεντρα, ότι θα ρίξουμε έξω το καράβι, το ρίξουμε στα βράχια. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε αν μπορεί να μειωθεί ο φόρος λίγο σε πολύ βασικά πράγματα, στο ψωμί και στο γάλα. Ούτε αυτό δεν είναι κλειδωμένο. Κοιτάξτε, σας τα απάντησε ο αρμόδιος υπουργός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τον ξαναρώτησα ότι επειδή αυτό λέει είναι στο τραπέζι, πόσο καιρό θα είναι στο τραπέζι. Θα λέει που να το τραπέζι σε λίγο. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Η κυβέρνηση το έχει πει και το έχει ξαναπεί ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει ιδίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και το κάνει. Και το κάνει ήδη, είδατε, με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, οι οποίες επεκτείνονται με την επιδότηση στο ντίζελ, με την επιδότηση στη βενζίνη, με την επιδότηση εδώ εκεί, με τον κατώτατο μισθό που έρχεται 1η Μαΐου. Εάν αυτό που πρέπει να δούμε, να εγγυηθούμε ότι μια μείωση στο ΦΠΑ θα περάσει στον καταναλωτή και δεν θα την κρατήσει η ενδιάμεση αλυσίδα. Αυτό έχει μια δυσκολία, ξέρετε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε δει πολλά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Καλά, ξέρετε πώς λύνονται αυτά, έτσι. Στέλνεις 10 στον εισαγγελέα επιτόπου και ψαρώνουν οι άλλοι 1.100. Το κάναμε και είδατε ότι βάλαμε τα αυστηρότερα πρόστιμα. Εδώ όμως, κύριε Κερίδη, πρέπει να δούμε το εξής. Εγώ έχω πολύ καλή πρόθεση και συμμερίζομαι την καλή σας διάθεση. Όμως, εάν πάρουμε τις μετρητής και εγώ το παίρνω, αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή ότι κερδίσατε ένα δις από τις αυξήσεις των τιμών. Είπαμε να κυνηγήσουμε τους κερδοσκόπους, αλλά μην γίνει κερδοσκόπος το κράτος. Ας επιστρέψει πίσω αυτό το ένα δις που κέρδισε. Δεν καταλαβαίνω το συλλογισμό. Ενδεχομένως λοιπόν, λέει ότι η φόρη... Το ρύζι έκανε ένα ευρώ. Όταν κάνει τώρα 1,5, παίρνετε περισσότερο ΦΠΑ. Ναι. Άρα... μαζεύετε χρήματα περισσότερα. Δώστε τα μας πίσω. Αρκεί οι ποσότητες να παραμείνουν οι ίδιες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στα δημόσια έσοδα πώς πάμε. Προφανώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό. Και όπως ήδη βλέπετε, 4 δισεκατομμύρια δίνουμε από την αρχή του χρόνου για την ακρίβεια και θα δώσουμε και άλλα. Αλλά ο πόλεμος είναι στην αρχή του. Δεν φαίνεται ότι θα έχει μέλλον και πρέπει να είμαστε για όλα τα ενδεχόμενα έτοιμοι. Το βέβαιο είναι ότι δεν δέχομαι ότι ο κύριος Κατρίνης ή ο κύριος Σκουρλέτης είναι με το ψωμί και εμείς δεν είμαστε με δεν το πάμε, ψωμί δεν του πάμε να δούμε Γιάννη μαζί του λαού. Στον κύριο Σκουρλέτη. Αυτού του τύπου την κουβέντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα πάμε με τον Γιάννη που το άνοιξε το θέμα. Πάμε στον κύριο Σκουρλέτη. Για πάμε να το κύριε Σκουρλέτη, κύριε Σκουρλέτη, για να δούμε ποιος είναι με το ψωμί. Με τα ήπια συμπτώματα θα είστε μια χαρά. Επομένως, πάμε να τα πούμε. Όταν λοιπόν ανεβαίνει ένα προϊόν, σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ανεβαίνει και το έσοδο του κράτους από το ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ πρέπει να το πάρει πίσω ο κόσμος. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Δεν χρειάζεται να κερδίσει προφανώς χρήματα το κράτος από την κρίση. Γι' αυτό το πρώτο που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να υπήρχε μία μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, τουλάχιστον στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Στο καλάθι, αυτό το πολύ μικρό καλάθι, των 10-11 ειδών των πιο βασικών. Και μάλιστα διότι σε αυτά η ζήτηση είναι ανελαστική. Τα έχουν όλοι ανάγκη για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης πριν ότι θα πέσει η ποσότητα και άρα ενδεχομένως και τα έσοδα δεν ισχύει. Διότι όλοι θα πάρουν ψωμί, εσείς θα πάρουν ρύζι, μακαρόνια κτλ. Λύση, δηλαδή τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κυβερνούσε τώρα, θα μπορούσε να βρει μια λύση να μειώσει το φόρο. Στα βασικά, εγώ λέω ψωμί και γάλα, δεν λέω πολλά.
Μα τι λέτε, τη λύση ήδη. Η λύση είναι αυτό που είπατε. Είναι καταρχήν η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα της κατανάλωσης. Άλλο τι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνει. Απολύτως. Θα μπορούσαμε να πούμε να μην έχει κανένα φόρο. Το θέμα είναι πώς βγαίνει ο λογαριασμός. Απολύτως βγαίνει ο λογαριασμός. Πώς βγαίνει. Και ήδη το πρώτο δίμηνο, ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης που περιγράψατε πριν, που είπε ο κύριος Πολίτης, υπάρχουν αυξημένα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ, τους έμεσους φόρους. Οπότε ήδη και αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει. Πολύ δε περισσότερο θα έπρεπε εδώ και 8 μήνες, διότι ακόμα δεν έχουμε, ξέρετε, πληρώσει την ακρίβεια λόγω του πολέμου. Τώρα πληρώνουμε την ακρίβεια της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου πρόβολα. Αυτό είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, δηλαδή, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια Μητσοτάκη έχει να κάνει στο εξής, ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο ανάσχεσης του πληθωρισμού, ένα σχέδιο λήψης μέτρων, παρά μόνο ένα ευχολόγιο. Είδατε τον κύριο Μητσοτάκη, πήγε στη Σύνοδο Κορυφής στο εξωτερικό και τι πρότεινε? Πρότεινε στους Ευρωπαίους το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου στην Ολλανδία να βάλουν πλαφόν. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με βάση τα δεδομένα σήμερα της Ευρώπης, διότι δεν θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Αντίθετα όμως, αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να βάλει πλαφόν στο εγχώριο χρηματιστήριο ενέργειας, δεν το έκανε. Να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το πετρέλαιο και τη βενζίνα, δεν το έκανε. Αλλά επιδότησε προκειμένου να μην είναι τόσο βαρύς ο λογαριασμός. Και στο ρεύμα. Προσέξτε. Και τώρα ενισχύει στα καύσιμα, δεν ισχύει αυτό? Η επιδότηση που έχει δοθεί σε σχέση με τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι της τάξης του 2,4-2,1 δισεκατομμύρια, δεν είναι από τα κρατικά χρήματα. Είναι από τον λογαριασμό που πηγαίνει, που τροφοδοτείται από τα δικαιώματα των ρήπων, δηλαδή που πηγαίνει για το περιβάλλον, που πηγαίνει για το εξοικονομώ και που πηγαίνει για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα πρώτο θύμα αυτή τη επιδότηση, που είναι μια επιδότηση τη ακρίβεια, είναι χρήματα που δεν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και βγαίνουν από αυτό τον ειδικό λογαριασμό. Είδατε τη μεγάλη αντίφαση. Η κυβέρνηση που υποτίθεται υπεραμείνεται τη πράσινη ανάπτυξη, ουσιαστικά την υπονομεύει, διότι δεν παρεμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο κύκλο, κύριε Σκουλάτη. Να δούμε στον κύριο Κατρίνη πρώτα. Μ' ακούσατε, ξεκίνησα θετικά. Είπα ότι συμφωνώ ως Έλλην πολίτης με την πρόταση Ανδρουλάκη. Όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή τώρα τελευταία διακρίνω ότι έχετε μπει κι εσείς στο δώσε, να θυμίσω. Το δώσε και η πίεση της αριστεράς και η απλοχεριά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας οδήγησε το Πασόκ στην κατάδια που είναι σήμερα. Γιατί ήρθε να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά, δεν τα έβγαλε καλά, του πέσανε και εσείς πήγατε στο 4%. Μήπως λοιπόν μπαίνετε κι εσείς σε μια λογική πλειοδοσίας? Έχετε καταρχάς, κύριε Πολίτη, για την ιστορική αποκατάσταση. Εμείς το 4% πήγαμε γιατί παραλάβαμε μια κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είπα. Σας πέσανε τα κάστανα. Καθαρίσαμε τους κόπρους του Αυγία, πήραμε την ευθύνη μόνοι μας, όταν κάποιοι άλλοι μιλούσαν για άλλους δρόμους. Άρα έχετε πάρει ένα δυνατό μάθημα το τι σημαίνει το δώσε-δώσε. Ιστορική αποκατάσταση. Το τι σημαίνει το δώσε-δώσε έχετε πάρει ένα μάθημα. Δεύτερον. Ιστορικό κιόλας. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να έχω τον κύριο Γεωργιάδη απέναντί μου για τα όλα όσα έλεγε και να απαντήσει αυτά που θα πω εγώ. Έχω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εξ ονόματος του Υπουργού Ανάπτυξη, γιατί είναι αρμοδιότητα κατεξοχήν του Υπουργού. Ο κύριος Κερίδης ξέρει όλα τα θέματα. Θέλω να σας θυμίσω. Σας τα λέω από εμπειρία εδώ στο στούντιο. Θέλω να σας θυμίσω, να ανακαλέσω στη μνήμη σας ότι πληθωρισμό, κύριε Πολίτη, κύριε Πιέρο, είχαμε και το Δεκέμβριο 5,1 και το Γενάρη 6,3 και το Φλεβάρι 7,2. Πρώτη εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία. Δεύτερον, έλεγχοι στην αγορά, σας το λέω μετά βεβαιότητος, από τον Ιούλιο μέχρι και τις 10 Μαρτίου του 2022 δεν είχε γίνει ούτε ένας. Τρίτον, το πρώτο πρόστιμο που επευλήθη σε κατάστημα λιανικής σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις 10 Μαρτίου του 2022, 7 μήνες μετά το ράλι ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, με τις τιμές να ανεβαίνουν, με τα πάντα να ανεβαίνουν. Το πρώτο πρόστιμο, κύριε Πολίτη, που επιβλήθηκε 10 Μαρτίου του 2022 ήταν με βάση το νόμο του 2020 και όχι με βάση το νόμο του πλαφών που πανηγύριζε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Δηλαδή, η Βουλή 3 Μαρτίου ψηφίζει ένα νόμο που λέει όποιος έχει πάνω από το μεικτό περιθώριο κέρδους μπαίνει πρόστιμο, αλλά το πρώτο πρόστιμο που μπαίνει είναι με το νόμο του 20. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέω, υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, δεν εφαρμοζόταν. Ένας μήνας έχει περάσει από το νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και από εμάς. Δεν έχω δει, κύριε Πιέρο, ένα δελτίο τύπου της ΔΜΕΑ που να λέει ότι κάναμε τόσους ελέγχους και βρήκαμε τόσα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Άρα ή δεν υπάρχει εσχροκέρδεια στην αγορά,
όπως έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης μέχρι το Δεκέμβριο, ή δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Επειδή ακούστηκε γι' αυτό και συζητήθηκε πριν, τι λέτε τελικά για την επισκεπτέα 1, γιατί συζητήθηκε. Εγώ το γνωρίζω από το ρεπορτάζ, αλλά θέλω να μου πείτε. Απλώς θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Πολίτης. Να το απαντήσετε αυτό. Εμείς δεν είπαμε ποτέ αυτό που υπόθηκε πριν. Γιατί εμείς είπαμε ότι δόθηκαν. Εμείς είπαμε, κύριε Πιέρο. Δόθηκαν πολλά για την πανδημία, δηλαδή. Κύριε Πιέρο, εμείς είπαμε ότι δόθηκαν 43 δις για την πανδημία χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, οι οποίες πήρανε και τις δύο φάσεις ΤΕΠΗΧ 2 και Ταμείο Γεωδοσίας και τις 5 φάσεις επιστρεπτέας και πάγιες δαπάνες. Και υπήρχαν επιχειρήσεις πάρα πολλές που πήραν μόνο μία ή δύο δόσεις. Και προτείνατε να επιστρέψουν το 100% της επιστρεπτέας. Όχι, εμείς είπαμε, κοιτάξτε, η επιστρεπτέα έλεγε η κυβέρνηση ότι θα γίνουν έλεγχοι. Δεν έγιναν ποτέ έλεγχοι. Mm-hmm. Δόθηκαν 43 δις συνολικά στα μέτρα. Mm-hmm. Κανείς δεν ξέρει που πήγαν τα λεφτά και αν δόθηκαν εκεί που έπρεπε. Άρα εμείς λέμε ότι υπήρχε δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων που δεν επελέγει από την κυβέρνηση και να μας κουνάει το δάχτυλο σήμερα η κυβέρνηση λέγοντας για στοχευμένα μέτρα. Γιατί, κύριε Πολίτη, όταν εμείς το Γενάρη μιλούσαμε για μέτρα όπως μείωση του ΦΠΑ, μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ελέγχους και 120 δόσεις για τις οφειλές στην εφορία και στα ταμεία, κάποιοι έλεγαν ότι το Πασόκ έχει λεφτόδεντρα. Να απαντήσω αυτό που λέτε. Μετά από 1,5 μήνα, αυτοί που μας κατηγορούσαν για τα λεφτόδεντρα ξαφνικά έκαναν παροχές 1,1 δις. Από ποια? Από τα χρήματα που είναι από την υπεραπόδοση φορολογίας στα καύσιμα. Φτάνουν αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν κάποιος τηλεθεατής μας που ανήκει, κύριε Πιέρο, στη μεσαία τάξη, το ρωτήσετε σήμερα τι παίρνει από τα μέτρα Μητσοτάκη, παίρνει την όποια επιδότηση για την ενέργεια και 13 ευρώ το μήνα για βενζίνη. Όσοι είναι στη μεσαία τάξη και έχουν εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Άρα, εμείς λοιπόν λέμε εδώ για πάρα πολύ καιρό. Και αυτό με τη μείωση του ΦΠΑ που το ρωτήσατε και είναι πολύ κέριο ζήτημα, εμείς το έχουμε πει από το Γενάρη, η Σύνοδος Κορυφής στις 25 Μαρτίου πρότεινε στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ, όταν οι πιο πολλές χώρες έχουν 4-7. Εμείς από το Γενάρη προτείνουμε να πάει στο 6%. Θέλω να πιστεύω, και νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το άφησε να νοηθεί, ότι το συζητάνε στην κυβέρνηση γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Είπατε για το τραπέζι πριν. Δεν έχει σημασία αν στο τραπέζι της κυβέρνησης υπάρχει αυτό το μέτρο. Σημασία έχει σε λίγο, κύριε Πιέρο, αν στο τραπέζι του μέσου ελληνικού νοικοκυριού θα μπορούσαν να πάρουν τα βασικά διατροφής για το 50% του εισοδήματος πηγαίνει στην ενέργεια. Τα έχει ακούσει ο κύριος Κερίδης και επειδή θέλω να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο που να δούμε λίγο τι πολιτικό τοπίο δημιουργεί αυτό. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης να συζητάνε ή να απαντούν έστω για το πώς θα διαμορφωθεί ο εκλογικός χάρτης μετά τις εκλογές, έτσι τυχαία. Αλλά πριν από αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω για το αν έχετε αλλάξει στρατηγική, γιατί δημοσκοπικά κάτι έχει αλλάξει και δεν είναι θετικό αυτό για την κυβέρνηση, να απαντήσετε σε αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Σκουλέτη και από τον κύριο Κατρίνη. Γιατί με λίγα λόγια λένε ότι θα μπορούσατε να έχετε κάνει πράγματα για να μην τσούζει τόσο η τσέπη, το σούπερ μάρκετ και βέβαια και ο λογαριασμός. Και είμαστε μαζοχιστές, ας πούμε, και θέλουμε να βασανίσουμε τον εαυτό μας και να αναλάβουμε πολιτικό κόστος που θα μπορούσαμε να μην το είχαμε αναλάβει. Αυτή είναι η λογική του παραλόγου εδώ πέρα. Λοιπόν, να πω στον κύριο Σκουρλέτη καταρχάς ότι αυτό το ταμείο της πράσινης μετάβασης εξαντλεί τους πόρους του και ήδη έχει στήριξη από τον προϋπολογισμό η μείωση στην ΔΕΗ στο ρεύμα. Και έτσι θα συνεχίσουμε και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Να πω στον κύριο Κατρίνη ότι η περίοδος... Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι όμως είναι, κύριε Σκουρλέτη, επιτρέψτε μου. Να πω στον κύριο Κατρίνη, γιατί έτσι με μεγάλη ευκολία λέγεται, εγώ δεν θα σας πω ούτε για τα λεφτά υπάρχουν, ούτε για το τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2010, με τη Λούκα Κατσέλη, με τους καυγάδες των υπουργών κτλ. Προσέξτε, αν υπάρχει μία περίοδο στην Ελλάδα εκτείναξης του δημοσίου χρέους, είναι η δεκαετία του 80. Η Ελλάδα μπήκε το 1980 με δημόσιο χρέος 25%. Μην μου ανοίξετε εσείς το Κατρίνης, νέοι άνθρωποι, τώρα το 80. Είμαστε 2022 και δεν συζητάμε τώρα. Όχι, επειδή είπε ο κύριος Πολίτης. Εντάξει, αλλά να πούμε τώρα τι θα γίνει, πώς πληρώνουμε κοτόπουλο και ρεύμα και τέτοια πράγματα. Να το εξήγησε ο κύριος Γεωργιάδης πριν για το κοτόπουλο. Μην πάμε στο 80 όμως. Γιατί ανέβηκε το Μάρτιο το κοτόπουλο. Ούτε εσείς να πάτε στο 80, κανείς. Πάμε εδώ στο 2022. Έχει σημασία να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα για το 2010. Μακριά από μένα η υπεράσπιση των λαθών που έγιναν πριν το 2010. Αλλά η ιστορία λέει ότι η Ελλάδα είχε 25% δημόσιο χρέος το 80 και έφτασε το 100% του ΑΕΠ
το 1990. Και έκτοτε δεν κατάφεραν οι επόμενες κυβερνήσεις να το μειώσουν. Έγινε μια προσπάθεια επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με το ασφαλιστικό το 1992, για το οποίο πλήρωσε μεγάλο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν τόλμησε μέχρι το 2010 να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, το οποίο ήταν και η βασική αιτία, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Γιατί θυμόσαστε που οι συνδικαλιστές όλων λοιπόν, σας, Νέα Δημοκρατία, όλων, Πασόκ και Αριστερά, ήταν αγκαλιασμένοι στον δρόμο και βρίσκονταν το Σιμίτι, το θυμόσαστε. Όλων προφανώς. Και το ίδιο το κόμμα. Εναντίον της μεταρρύθμισης Γιαννίτση. Αλλά και όλη η δεξιή παρέα με όλο το κόμμα. Βεβαίως, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ τις παθογένειες και τις καταχρήσεις του παλιού. Αλλά να τις έχουμε υπόψη μας, διότι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να ξαναζήσει το 2010. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια ενεργία 11,9% και έχει πέσει πάνω από 5 μονάδες μέσα στα 2 χρόνια με την πανδημία είναι μια επιτυχία. Το γεγονός ότι έχουμε πληθωρισμό συγκρίσιμο με το μέσο ευρωπαϊκό όρο και από χώρες σαν τη Γερμανία ίσως και καλύτερο, θα το δούμε, διότι έκανε μια υπέρβαση. Ο κύριος Κατρίνης, είναι γνωστό αυτό. Ο πληθωρισμός άρχισε να ανεβαίνει από το καλοκαίρι. Άρχισε να ανεβαίνει από το καλοκαίρι παγκοσμίως. Και στην Ευρώπη αλήθεια και στην Αμερική. Είναι αυτό. Αλήθεια είναι η αλήθεια. Ελλάδα δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση. Και έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα, έχει να κάνει με τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης, έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα τα οποία επιτάθηκαν από την κρίση στην Ουκρανία και στη συνέχεια τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και η Γερμανία έφτασε να έχει 7% πληθωρισμό το φθινόπωρο του 2021, ξέροντας την απέχθεια που έχουν και το πρόβλημα που έχουν οι Γερμανοί με την αύξηση των τιμών. Άρα αυτά καλό είναι να τα έχουμε υπόψη. Θέλω να μας πείτε κάτι τελευταίο και θα το κάνω teaser αυτό. Γέφυρα για μετά το διάλογο για να το απαντήσω. Από εκεί πέρα στο ΦΠΑ, ακούστηκαν κι άλλα. Τι είναι το ΦΠΑ? Μια στιγμή. ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Να μειώσει το φόρος στα καύσιμα. Άμπρα. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, για να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ο κύριος πολίτης, μπαίνει στην ποσότητα, όχι στην τιμή. Λοιπόν, είναι αναχιλιόλογο. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν. Όχι το ξέρουμε, αλλά το προσπερνάμε. Το ξέρουμε, αλλά το ξαναλέτε. Διότι λοιπόν, η ποσότητα είναι. Ακούστε, κύριε Κερίδη. Πάντως σημασία έχει ότι δεν μειώθηκε η φορολογία στα καύσιμα. Αυτό ισχύει. Αυτό έχει σημασία. Αλλά ακούστε λίγο, κύριε Κερίδη, γιατί θέλω να ακούσω και του υπόλοιπου αυτό. Μπορείτε να μου πείτε γιατί άλλαξε δηλαδή, και ο κύριος Μητσοτάκης και για ποιο λόγο τώρα μιλάτε για κυβερνήσεις συνεργασίας και πιέζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο κίνημα αλλαγής? Επειδή ακούστηκε η εσχροκέρδεια από μεριάς κράτους, να πούμε ότι ειδικά στα καύσιμα δεν μπορεί λοιπόν, να υπάρξει εσχροκέρδεια. Με την αλλαγή στρατηγικής θα δημοσκοπήσεις τώρα. Διότι ο φόρος μπαίνει στην ποσότητα. Τώρα έρχομαι σε αυτό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά προσιλωμένη στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και γι' αυτό ψήφισε και το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Αυτό δεν είναι σημερινό. Είναι εδώ και δεκαετίες. Μετανιώνεται για το τελευταίο που μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει είναι ότι δεν καθόλου. Ότι δεν είμαστε συνεπείς στις απόψεις μας. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ήταν πότε τις απλής αναλογικής. Προφανώς. Άλλοι ήταν άλλοτε τις απλής αναλογικής, άλλοτε τις ενισχυμένης. Ψηφίσανε όλων των ειδών τους νόμους. Έτσι δεν είναι? Και τον νόμο Σκανδαλίδη και τον νόμο Κουτσόγιορτα κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό τώρα του παρόντος. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν που είναι του παρόντος είναι προσανατολισμένη και πιστεύει ειλικρινά. Το πιστεύω εγώ ειλικρινά, ότι υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Το 33-34% το σημερινό, το οποίο είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με το 38 και το 40 που είχαμε πριν από μερικούς μήνες, σε νεκρό πολιτικό χρόνο, χωρίς τα διλήμματα και εν μέσω μιας τέτοιας κρίσης, μπορεί κατά τη γνώμη μου, θα το αποφασίσει βεβαίως ο ελληνικός λαός, να πάει στο 38% και να υπάρξει αυτοδυναμία που είναι και το καλύτερο δυνατό για τη σταθερότητα. Γιατί, κοινάλ, γιατί στο κοινάλ πιέζεται. Άμα δε ωστόσο, κοινάλ πιέζεται, θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 ο κυβερνητικός μίλησε για το κίνημα αλλαγής. Βεβαίως θα πω και για το κοινάλ. Ναι, γιατί κατ' εξοχήν το κοινάλ, διότι είναι η τρίτη δύναμη. Ναι. Η τρίτη δύναμη και η τρίτη δύναμη έχει ευθύνη. Άρα τους... Και η δεύτερη έχει ευθύνη, ωραία, αλλά και η τρίτη έχει περισσότερη από τον τέταρτο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Το κοινάλ και κάθε κοινάλ θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη θέση. Και να πάρουν θέση. Και να πούν το αυτονόητο, εγώ θα σας έλεγα. Αυτό που είπε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Ναι. Δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη. Ναι. Αλλά δεν μπορεί λοιπόν. Το Πασόκ έβαζε διαχρονικά να αλλάξει ο Πρωθυπουργός όμως. Μετά που ήταν. Λοιπόν. Άρα μπορεί να πει να μείνει η χώρα να έχει. Πούμε τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρεια. Θέλετε τώρα άμα να αρχίσω να λέω ποιο θα είναι ο Πρωθυπουργός. Και μετά θα με ρωτήσετε ποιο θα είναι ο Πρωθυπουργός. Και σας ενδιαφέρει να κυβερνήσει τη χώρα. Θα πρέπει να δεχτεί. Εγώ θέλω να ακούσω από τον κύριο Κατρίνη. Θέλω να ακούσω από τον κύριο Κατρίνη. Πρώτα, αφού πάμε όμως στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, στο διάλειμμα και μετά στον κύριο Κατρίνη. Τον κύριο Σκουρλέτη, με ποιους θα κάνει την προοδευτική? Τώρα. Διότι δεν βλέπω το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε, γιατί τα έχετε πει, να απαντήσουν και αυτοί που τα άκουσαν, ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Κατρίνης, να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάποιο σήμα. Δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τώρα, διάλειμμα και αυτοί που είναι υπέρ των συνεργασιών. Ξεκάθαρες λύσεις. Επιστρέψαμε στο Tonight και έχουμε ανοίξει τη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθεί ένας εκλογικός χάρτης με τη Νέα Δημοκρατία πλέον να μιλά και για κυβερνήσεις συνεργασίας,
Ακούσαμε την απάντηση του Δημήτρη Κερίδη. Πάντα καθαρό στόχο η αυτοδυναμία. Πάμε να δούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε. Κύριε Σκουρλέτη, αυτό που θα σας πω τώρα είναι όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Επειδή είμαστε και δύο πολύ παλιοί, θα ζήσουμε αυτή τη στιγμή που θα σας περιγράψω. Βγαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών και των δεύτερων εκλογών. Και λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, τίνει το χέρι του στον Νίκο Ανδρουλάκη και του λέει πάμε να συνεργαστούμε. Και ο Ανδρουλάκης απαντάει, εγώ είμαι ο τρίτος σε μια κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό και τα τρία κόμματα μέσα προφανώς και να συμμετάσχω. Και είστε εσείς τώρα το δεύτερο κόμμα και λέτε, α, εγώ συνεργάζομαι μόνο με προοδευτικούς, δεν γίνεται. Αλλά έλα από το άθροισμά σας με τον Ανδρουλάκη δεν φτιάχνει κυβέρνηση, τι κάνουμε εκεί, πάμε σε τρίτη εκλογή. Ωραία. Γιατί θα συμβεί αυτό που σας το λέω, από το Ζάπιο θα το ακούσουμε με τις λέξεις που σας το είπα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω και θα είναι η βασική μου απάντηση, αλλά προηγουμένως πραγματικά είναι πολιτικά προκλητικό να ακούω από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος να λέει ότι η χώρα χρεοκόπησε επειδή σε αυτή τη χώρα είχαμε υψηλές συντάξεις, σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται για το συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος διαχρονικά. Φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ο κύριος Κερίδης την επιλογή του 2004 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις μίζες στη Siemens, τα ΕΣΠΑ που κατασπαταληθήκανε, τα υπερκοστολογημένα δημόσια έργα, όλες δηλαδή οι αμαρτωλές επιλογές που από κοινού Πασό και Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, πότε ο ένας πότε ο άλλος, κάναν από κοινού. Αναφέρομαι για μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου ο δικοματισμός ήταν προγραμματικά συμπληρωματικός. Κυρίαρχα και στελέχη και των δύο χώρων πρωτοστατούν σήμερα στο κόμμα σας πάντως. Κυρίαρχα. Δεν είναι, προσέξτε, θα τα πούμε, δεν είναι έτσι. Δεν είχατε υπουργούς τότε κυβερνήσεις. Εγώ μιλάω για πολιτικές. Εγώ μιλάω για πολιτικές. Και αν δεν έχουν βγάλει αυτά τα κόμματα τα συμπεράσματά του για όσα τράβηξε η χώρα, για το γεγονός ότι γνωρίσαμε μία από τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες μετά το 2010, τότε είναι θλιβερό και καταλαβαίνει ο κόσμος τι τον περιμένει και μπορεί να κατανοήσει και γιατί είναι χωρίς σχέδιο σήμερα και γιατί είναι άστοχη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έναν κερδοσκοπικό μηχανισμό ο οποίος έχει μείνει ανεξέλεγκτος. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες γιατί προσέδεσε τον τελευταίο χρόνο στο φυσικό αέριο περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στα πολιτικά τώρα, αυτά που λέει ο Γιάννης, αυτό το ακούσαμε. Την κριτική σας είναι λογικό να θέλετε να απαντήσετε. Και πολιτικά και ένα τελευταίο που το ξέρει ο κόσμος για να μην γελάει μαζί μας. Μιλάμε για πληθωρισμό 8%. Αυτός ο πληθωρισμός 8% διαμορφώνεται και από την τιμή του ουίσκι και από την τιμή της Καγιέν και του αυτοκινήτου, όπου μπορεί και να μην έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα. Ο λαϊκός πληθωρισμός στα βασικά προϊόντα είναι πάνω από 14-15%. Κυρία Σκουλέτη, τώρα πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Τι θα γίνει τώρα εδώ, στην εικόνα, κάνετε εικόνα. Στο Ζάπιο βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει αυτό που σας το περιγράφει ωραίο ο Γιάννης. Προσέξτε να δείτε. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συγκροτούνται στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Με σαφήνεια, με κατηγορηματικότητα. Άρα δηλαδή να δίνουν λύσεις απέναντι στα προβλήματα της χώρας. Για μας λοιπόν μια προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση πρέπει να συγκροτηθεί στα εξής ζητήματα. Θα καταργήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος εισήγαγε τα απλήρωτα δεκάωρα, που εισήγαγε την ανετιολόγητη απόλυση. Θα υιοθετήσουμε μία πολιτική στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και δεν θα λέμε αυτά τα τραγικά, πραγματικά και προκλητικά που λέει η Νέα Δημοκρατία, όπου διώχνουν τους ανθρώπους, τους επιμελητές μετά από 5 χρόνια, τώρα, μετά το τέλος της πανδημίας. Ποιο τέλος της πανδημίας, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Και μιλάνε για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα μιλήσουμε για την κατάργηση της ειδικής βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, για την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μιλήσουμε για τον διαχωρισμό του κράτους και της εκκλησίας. Άρα σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να συμφωνούν μαζί σας αυτά. Πάντως θα βρείτε σύμμαχο τον κύριο Βαρουφάκη από ό,τι ακούω μέχρι τώρα που μου είπατε. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Σκουρλέτη, ότι την επόμενη μέρα της τρίτης κρίσης, γιατί αυτή είναι η τρίτη μεγάλη κρίση που περνάμε, μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή κρίση, σε τι πρέπει να συμφωνήσουμε? Ανακούφιση των φτωχών, ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, ισχυρή δημόσια παιδεία και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυτά είναι και αριστερά και δεξιά, αλλά είναι τα λογικά. Σε αυτά πρέπει να συμφωνήσετε. Τι άλλο μου λέτε? Από ό,τι φαίνεται η δεξιά λογική δεν θέλει αυτό το πράγμα.
Εδώ δημιούργησε πελατεία η κυρία Κεραμέως για τους ιδιώτες σχολάρχες. Δεν έβαλε εμπόδια και στέλνει παιδιά άρα, από το Λύκειο. Με αυτά απευθύνεστε και στο κίνημα αλλαγής, κύριε Σκουρλέτη. Μα νομίζω ότι αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στο οποίο ο κόσμος θέλει να ακούσει. Να πάω τώρα στον κύριο Κατρίνη, ο οποίος ακούει πραγματικά. Άρα λοιπόν η πρόσκληση είναι προς όλες τις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Υπάρχει κοινός στόχος και σε αυτό πάνω δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και είναι σε αυτές λέτε έτσι και το Πασόκ έχει φύγει από το φάσμα των Γερμανοτσολιάδων και είναι σε αυτές. Κύριε Κατρίνη, εσείς το Πασόκ είναι σε αυτές. Τώρα θα μας απαντήσει ο κατάλληλος. Θα κύριε Κατρίνη, εσείς είστε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και δέχεστε, το βλέπετε αυτό, ήδη την πρώτη πίεση, η οποία είναι πολιτική. Είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει για κυβερνήσεις συνεργασίας, μετά έρχεται, συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι δια της ατόπου, όταν αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάς προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται κατανοητή η πίεση που θα έχετε. Λέει δηλαδή ουσιαστικά από τώρα η κυβέρνηση ότι αν δεν είστε μαζί μας, είστε ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτή την πίεση πώς θα απαντήσετε? Θα με επιτρέψετε να πω δύο πράγματα εισαγωγικά και θα απαντήσω. Όχι, όχι, εγώ η κυβέρνηση το είπα. Εγώ το χρέωσα στην κυβέρνηση, γιατί είχε ακουστεί αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός στις υπόλοιπες χώρες. Είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν έγινε κανένας έλεγχος εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες. Δεύτερον, χαίρομαι που ο κ. Κερίδης, αφού αναγνώρισε και τις ευθύνες για το πώς φτάσαμε το 10, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι η δεύτερη δύναμη έχει ευθύνη, όπως και η τρίτη. Βέβαια το 10, όταν εμείς παραλάβαμε όλο το έλλειμμα και το χρέος του κύριου Καραμαλή, η δεύτερη τότε δύναμη και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έδειξε την ίδια στάση ευθύνης σε σχέση με αυτά που κληροδότησε η παράταξή του και τα οποία μάλιστα με μεγάλη μας χαρά ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα πρόσφατα στη Βουλή να τα αναγνωρίζει για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή. Τρίτον, είναι οξύμορο, το έχω ξαναπεί, το λέω και σε εσάς, σήμερα ο Πρωθυπουργός να εξαγγέλει και να προαναγγέλει εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα και να ξεκινάει τη συζήτηση για τα κυβερνητικά σχήματα που θα προκύψουν ένα χρόνο μετά από τη σημερινή ημέρα. Αυτό από μόνο του συνιστά μια ομολογία αδύναμη. Δεν έχει γίνει ξανά. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση. Μήπως πιέζει εσάς γιατί σας επιβάλλει να πάρετε καθαρές θέσεις. Μήπως δεν θέλετε να πάρετε καθαρές θέσεις. Εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρό να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα κάνω εκλογές, αλλά από τώρα ξεκινάω τη συζήτηση για το ποιο σχήμα θα προκύψει μετά τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Είναι σοβαρό, οι πολίτες να ξέρουν αν η χώρα θα κυβερνηθεί προφανώς, με τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι προφανώς μια ομολογία αποτυχίας, κύριε Πιέρο, τη σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό λέει και η αγορά, αυτό λένε και όλοι συζητάνε και γι' αυτό υπάρχει συζήτηση για ευρύτερο σχήμα. Ότι η σημερινή κυβέρνηση αδυνατεί εμφανώς να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις στη χώρα το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Όμως, θα μου πρέπει να πω ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζουν πτώση σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά του 19, δεν νομίζω ότι μπορούν να απευθύνουν και τα λέξη σύγγραφα στο ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έχει αύξηση 70% των ποσοστών του κύριε Πιέρο. Όσο καλά δεν μπορούν, και να πάτε, δεν όσο καλά και να πάτε που θα πάτε καλά, θα πάρετε 14, 15, 16, οι άλλοι θα πάρουν 30-32. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε ένα κόμμα το οποίο σήκωσε μόνο του την ευθύνη για τη διάσωση της χώρας και πλήρωσε το κόστος, όταν κάποιοι άλλοι έλεγαν για άλλους δρόμους, για ζάπια και ένα νόμο και ένα άρθρο, ότι δεν μπορούν να έρθουν αύριο ή σε ένα χρόνο, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας και εμφανή πτώση των ποσοστών τους, που αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει, και ιδιαίτερα την κυβέρνηση, που δεν καταλαβαίνω πώς μιλάει για αυτοδυναμία, όταν σε λίγο τα ποσοστά θα, θα έχουν το 2 μπροστά, όπως πάει η κατάσταση, δεν μπορούν αυτοί να θέτουν ζήτημα ευθύνης για τη διακυβέρνηση στη χώρα. Απευθύνοντας τελεσίγραφα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρώτον έχει αποδείξει ότι είναι υπεύθυνη δύναμη για τη χώρα, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως συμμετέχουσα δύναμη σε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε ως αντιπολίτευση ψηφίζοντας νομοσχέδια που χωρίς την ψήφο μας δεν θα περνούσαν, κύριε Πιέρο, και επί ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τελευταίο και βεβαίως, όταν τι σημαίνει? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, ότι θα κάνουμε την δική μας πρόταση, κύριε Πιέρο. Ωραία, για να φάνηκε η δική μας πρόταση. Τι σημαίνει ότι επιβάλλετε πολιτικές και πρόσωπα με βάση τα ποσοστά σας? Συμπληρώνω σε αυτά που λέτε. Ναι, εμείς λοιπόν λέμε ότι εμείς έχουμε μια αυτοδύναμη στρατηγική. Και ποιος θα την επιβάλλετε? Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση που έχει σαφές πρόσημο σοσιαλδημοκρατικό και θα πούμε ότι πάνω σε αυτή την πρόταση καλούμε τα σχήματα από την πρώτη Κυριακή να συζητήσουμε αν συμφωνούν να γίνει. Θα το πείτε από τις πρώτες εκλογές. Και προφανώς θα προτείνετε πρωθυπουργό. Γιατί ξέρετε, η συνεργασία, κύριε Πολίτη. Θα προτείνετε άλλο πρωθυπουργό από τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Προσέξτε, η συνεργασία. Κοιτάξτε, κύριε Πολίτη, δεν μπορούμε να σας πούμε από τώρα τι θα γίνει σε ένα χρόνο, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουν οι πολίτες.
Πρέπει να σεβαστούμε τους πολίτες, οι οποίοι με τα ποσοστά που θα μας δώσουν... Αν του δώσουν 32%, 33% και εσάς 16%, που θα μας δώσουν... Που είναι πολύ πιθανό. Οι πολίτες θα πείτε δεν τον θέλουμε. Κύριε πολίτη, οι πολίτες με τα ποσοστά που θα δώσουν και το βηματισμό για το θα γίνει την επόμενη μέρα. Όμως, είναι υποκριτικό ο Πρωθυπουργός να λέει σήμερα ότι θέλω συνεργασία, αλλά θέλω συνεργασία αφού έχω πάρει τον πόνους των στις 40 στη δεύτερη Κυριακή. Ή θέλει συνεργασία και πιστεύει αυτό που πιστεύει όλος ο κόσμος και όλη η αγορά, ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κοινωνίας, άρα θα επιδιωχθεί συνεργασία μετά τις επόμενες εκλογές, ή όλα αυτά εντάσσονται σε ένα προεκλογικό σχεδιασμό και τακτικισμό που νομίζω ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του. Κύριε Κερίδη, καταλάβαμε περίπου. Και τι θα πει το Πασόκ, να σας τα πω μοταμό. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα φροντίσει να μείνει απ' έξω για να τους βάλει να συγκυβερνήσουν και να καρποθεί. Είναι προφανές. Γιατί δεν πάνε σε εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο μόνος που δεν θα φταίει, αλλά όσο ανεβαίνει στη σκάλα, φυσούν διαφορετικοί άνεμοι. Άλλο να είσαι στο 7 και άλλο στο 14-16 που θα φτάσει. Για να το καταλάβω. Θα πιεστεί πολύ να συγκυβερνήσει. Για να το καταλάβω. Και εσείς τι κάνετε, αν πει ναι σε όλα, αλλά δεν θέλουμε το Μητσοτάκι. Για να το καταλάβω. Το κοινάλ μας είπε σήμερα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε πολλά να λέω, αν πει. Εάν. Προσέξτε. Είναι σενάρια του Γιάννη αυτά. Το κοινάλ μας είπε σήμερα ότι θα συνεργαστεί. Εξάλλου, σαν Πασόκ κυβερνάτε, παροχές κάνετε. Συγγνώμη, ήταν αστείσμος, επιτρέψτε μου. Το κοινάλ, αν κατάλαβα καλά, μας είπε σήμερα ότι θα συγκυβερνήσει με το πρώτο κόμμα, αν πρόκειται για τις πρώτες εκλογές, αλλά το σκέφτεται για τις δεύτερες. Όχι. Μισό λεπτάκι, για να μην υπάρχει παρανόηση, κύριε Κερίδη. Δεν το συνηθίζετε να παραποιείτε ή να μην κατανοείτε τα λεγόμενα. Ή το ένα συμβαίνει ή το άλλο. Το ένα είναι κατακριτέο, το άλλο δεν μπορώ να πω κάτι. Σας λέω ξεκάθαρα ότι εμείς είπαμε ότι θα καταθέσουμε πρόταση για σχήμα συνεργασίας, το οποίο θα καλέσουμε όλες τις δυνάμεις που συμφωνούν βάσει της δικής μας πρότασης. Εγώ τώρα, αν εσείς δεν το καταλάβατε ή το διαστρεβλώνετε, θα το κρυφτούν επιλογή σας. Εγώ πιο απλά και από τους δύο. Με βάση τη προσπάθεια δική μας για σχηματισμό κυβέρνηση από τον πρώτο γύρο, από τις εκλογές απλής αναδικής. Με βάση όμως τις δικές μας θέσεις. Άλλο αυτό είναι κατανοητό. Εγώ το κάνω. Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Κατρίνης είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με τον πόνους. Αυτό είπε. Ναι, γιατί υπάρχουν και εκλογές απλής αναλογικής. Κακό είναι. Άρα. Δεν είναι θεσμικά σωστό να κάνετε πριν τον κύριο. Χωρίς να καλά παραποιώ. Το λέει ο κύριος Κατρίνης αυτό. Ωραία. Δίκιο έχει. Άρα, χωρίς να παραποιώ τον κύριο Κατρίνη, να συμφωνήσουμε ότι αυτό που υπονοεί, εγώ λέω, ρωτώ, είναι ότι στις πρώτες εκλογές είναι ανοιχτό σε συνεργασία. Όχι, όχι. Χωρίς τον πόνο. Με βάση τη δική μας πρόταση όμως. Με βάση τη σοσιαλδημοκρατική πρόταση να καταθέσουμε. Είναι σαφές αυτό. Εάν, για να μην παίζουμε κρυφτούλι. Γιατί αυτό το κρυφτούλι έχει κόστος. Άλλος παίζει κρυφτούλι, κύριε Πέτρο. Θα σας πω, κύριε Καταλήτη. Τελευταία φάση δεν γούνται. Άλλος μιλούσε για αυτοδυναμία πριν από ένα μήνα και για συνεργασία προχτές. Κρυφτούλι παίζουν αυτοί που αλλάζουν τις θέσεις με βάση τα ποσοστά. Με ποια λογική θα ψηφίσει ο λαός και θα δώσει στο πρώτο κόμμα 30% λέμε και στο τρίτο κόμμα 10%. Και θα γίνει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στη βάση του 10% και όχι του 30%. Με ποια λογική. Καθίστε να μιλήσουν οι πολίτες πρώτα. Να δούμε τα ποσοστά. Όχι, θέλω να το καταλάβω αυτό. Να δούμε τα ποσοστά. Διότι κοιτάξτε να υποθετικά θα μιλάμε. Αυτό. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Γιατί αυτή είναι η εξουσία του ρυθμιστή. Γίνεται ένα κρυφτούλι. Για το οποίο εγώ προσωπικά θλίβομαι. Διότι το κρυφτούλι έχει κόστος. Η χώρα, κύριε πολίτη και κύριε Πιέρο, δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε επενδυτική βαθμίδα. Για να πάει σε επενδυτική βαθμίδα και να μπορεί να δανείζεται χωρίς τη γενεοδορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα. Διότι οι επενδυτές, οι αγορές που μας παρακολουθούν πέρα από τους πολίτες, για να έχουμε την επενδυτική βαθμίδα και να ανασάνει η χώρα, η οποία είναι η μόνη χώρα στην Ευρωζώνη που δεν την έχει, που είναι σε αυστηρή εποπτεία, χρειάζεται σταθερότητα. Είναι λοιπόν καθήκον, είναι χρέος των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων που άσκησαν εξουσία, τουλάχιστον αυτών, να πούν ξεκάθαρα και να μην κρύβονται. Από εκεί και πέρα. Δεν καταλαβαίνω τον κλαθμό και τον οδυρμό για το 2009 και το 2010 που πήρανε, λέει, την καυτή πατάτα. Αυτοί δεν προκάλεσαν τις εκλογές. Δεν ήτανε κατ' επανάληψη ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος ζητούσε την επανεκλογή παπούλια το 2009, και ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος προκάλεσε τις εκλογές, όπως προκάλεσε τις εκλογές το 2015, συνεπικουρούμενος και από τη Χρυσή Αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ, και μετά εκλεγόταν. Λοιπόν, εδώ δεν θα τρελαθούμε και δεν θα χάσουμε τη λογική μας. Ως προς το ασφαλιστικό, είναι ότι γνωστό. Έχουμε... Τα τελευταία λεπτά θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Ξουρέτη. Μα δεν μίλησα. Να κλείσουμε, μην ανοίξει το όλο το ασφαλιστικό. Μα δεν μίλησα.
Δεν σας λέω να μην μιλήσετε, κύριε Κυριακός. Λέω που ανοίξε το ασφαλιστικό επιχείρησε. Τα τελευταία 4 λεπτά της εκπομπής. Λέω λοιπόν. Γιατί θα θέλουν και εκείνοι να βγουν. Θα τα είχα πει όμως. Ωραία, για πείτε τα. Λοιπόν, ο κύριος Κουρλέτης επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από τον Κώστα Σιμίτη. Και να μας πει ότι το πρόβλημα. Και δεν τον υπερασπίστηκε ο κύριος Κατρίνης. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ότι το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, Κώστας Σιμίτης, και οι εξοπλισμοί, τέλη δεκαετίας του 90, ναι. Κώστας Σιμίτης. Λοιπόν, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα υπερασπίσει τον Κώστα Σιμίτη. Θα πω όμως τούτο. Ότι το ασφαλιστικό ήταν πραγματικά πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε καλές συντάξεις. Αλλά οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις και μια σειρά από πράγματα, και τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Σκουρλέτης για να παίζει αυτό το θέατρο. Συνολικά η επιδότηση του ασφαλιστικού, καλός ή κακός, είναι 200 δις από το 2000. Και γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Κατρούγκαλος όχι μόνο κράτησε τις 13 περικοπές συντάξεων, αλλά έκανε ακόμα περισσότερες περικοπές το 2016. Αν δεν ήταν πρόβλημα αυτό, κύριε Σκουρλέτη, γιατί κόψατε τις συντάξεις το 2016. Απαντήστε σύντομα, κύριε Σκουρλέτη. Επιτέλους να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν θα συνεννοηθείτε σε αυτή τη χώρα. Διότι το ξέρω. Αυτός ο διαρκής λαϊκισμός. Δεν έχετε συνεννοηθεί τόσα χρόνια. Λαϊκισμός. Και να μην μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη για το πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Σε εσάς ο λόγος, κύριε Σκουρλέτη. Κύριε Κερίδη, τώρα μιλήσατε. Βεβαίως. Κωδικοποιημένα για το ασφαλιστικό. Με ένταση όμως και με διαρκή πίεση. Να... Έτσι είναι εδώ. Χωρίς εγώ να διακόπτω κανέναν. Έτσι είναι. Διακοπτόμενος ωστόσο. Το προκαλείτε. Εγώ το προκαλώ. Πώς βουλευτής πρέπει να διακόπτω. Γιατί ήρθα εγώ καημένος εδώ πέρα να απαντήσω και άκουσα ότι για όλα αυτά η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο Κώστας Σιμίτης. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σκουρλέτη. Έτσι είναι, αφού να το ακούτε. Ωραία. Κωδικοποιημένα για το ασφαλιστικό και μια άλλη φορά να κάνουμε μια συζήτηση. Γι' αυτό δώσατε αυτή τη συντάξη. Εξαιρετική σημασία και ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα θυμίσω τα δομημένα ομόλογα, θα θυμίσω τις. Βγάλανε κέρδη από εκεί και το ξέρετε. Μα τώρα όμως κύριε Κερίδη, μετά λέτε και σας πιέζουν. Ένα όριστα που κάνετε το ίδιο. Το ίδιο κάνετε. Καλά τώρα και τις κλεψίες. Αφήστε το να σας απαντήσω. Πώς είναι η επιδότηση του προϋπολογισμού σήμερα. Πώς είναι η επιδότηση του προϋπολογισμού σήμερα. Κύριε Κερίδη, μα συνεχίζει αυτό το τροπάκι. Μα λέτε ότι τόση ώρα ήσασταν πιεζόμενοι και σας διέκοπταν και κάνετε ακριβώς το ίδιο και χειρότερα. Συνεχίστε κύριε Σκουρλέτη. Που βάζανε επί χρόνια τις καταθέσεις των ταμείων, τα αποθηματικά. Κύριε Σκουρλέτη, τώρα σταματήστε τη μετοπική με τον κύριο Κερίδη. Συνεχίστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση είχε ένα τρομακτικό ενδιαφέρον. Διότι αποκαλύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Πριν από ένα μήνα μας μιλάγανε για μια κρατεά θέση στον πολιτικό χάρτη, για φοβερές μονάδες που ήταν μπροστά, για απόλυτο έλεγχο της πολιτικής κατάστασης. Βλέπουμε ότι αυτή η εικονική πραγματικότητα δεν είχε σε τίποτα σχέση με την πραγματική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν διέρευσε ότι θα πάει για εκλογές πριν από λίγες εβδομάδες. Το πήρε πίσω κάτω από δικούς της, εν πάση περιπτώσει, συλλογισμούς και προσεγγίσεις. Μακάρι να το είχε κάνει. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε απαλλαγή από αυτή την καταστροφική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία διέρευσε ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεύτερο δείγμα ανασφάλειας. Δεν τον άλλαξε, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει πλέον για συνεργασία όταν έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα και θα δείτε πολύ σύντομα λοιπόν, ότι το σκηνικό το πολιτικό θα αλλάξει ούτως και από τον κύριο Κατρίνη για να κλείσουμε. Κύριε αυτό το οποίο, λοιπόν περιμένει ο κόσμος και κλείνω με αυτό είναι να δει τις προγραμματικές δεσμεύσεις του κάθε χώρου. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ δεν θέλω να κάνω βουτιά στο παρελθόν. Με πολύ ενδιαφέρον θα κάνω αυτή τη συζήτηση, αν και εφόσον θέλει ο κύριος Κερίδη, για να δούμε για τις ευθύνες του 9 και πώς οδηγήθηκε η χώρα στα βράχια. Θέλω να πω ότι σήμερα δυστυχώς για τη χώρα τα δημοσιονομικά δεδομένα προσομοιάζουν πάρα πολύ με αυτά του 9. Πρωτογενές έλλειμμα, έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχιστών συναλλαγών, διπλασιασμός εμπορικού έλλειμματος το Γενάρη, χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ και έχουμε μια κυβέρνηση που έχει 3 χρόνια, κύριε Πιέρο, την ευθύνη των δημόσιων οικονομικών και ξαφνικά μας ζητάει δημοσιονομική πειθαρχία. Προσέξτε. Σημασία λοιπόν δεν έχει αν η κυβέρνηση ψάχνει για συνεργασία σε ένα χρόνο από τώρα ή ψάχνει σωσίβιο ή αν έχει αντιληφθεί ότι πλέον η ακρίβεια διαβρώνει στην κυριολεξία κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Σημασία έχει για όλους όσοι μας ακούν είναι αν αυτή η κυβέρνηση έχει διαισθανθεί τον κίνδυνο τον ορατό για την κοινωνική συνοχή, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία,
όλων αυτών των οποίων γίνονται. Αυτό το κλίμα πάντως είναι κλίμα οικονομικό και κοινωνικό που απαιτεί συνεννοήσεις. Προσέξτε, και αυτό δεν ξέρω αν σας προσέξτε, κύριε Πιέρο. Εμείς λοιπόν ακριβώς. Είστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να πατήσει τα πόδια του και είναι λογικό να μην θέλετε κυβερνητική φθορά. Αλλά περιγράφεται συνθήκες που απαιτούν εθνική συνεννόηση. Ακριβώς όμως γι' αυτό εμείς ήδη από το Γενάρη πήγαμε σε ρεαλιστικές, στοχευμένες και κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες έλεγαν ότι πρέπει να στηριχθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, να μειωθεί ο φόρος στην κατανάλωση, να αυξηθούν οι έλεγχοι, να ρυθμιστούν τα χρέη στην εφορία και στα ταμεία που δεν έχουν γίνει. Κάποια από αυτά περιπτωσιολογικά έχουν γίνει με καθυστέρηση. Τι λέμε λοιπόν, τώρα έχει αξία τα μέτρα να ληφθούν στο σωστό χρόνο και με το σωστό μείγμα. Όποια καθυστέρηση θα επιδεινώσει μια αντικειμενικά δύσκολη λοιπόν, κατάσταση. Αυτό είναι ο ρόλος μας, να δίνουμε λύσεις, λοιπόν, κύριε Πιέρο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το ξαναλέω, θέλω να δω ότι είστε γούρικοι. Τον κύριο Κερίδη, από τη Νέα Δημοκρατία, τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Να ευχηθώ περαστικά και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν εδώ στην πρεμιέρα μας ακόμα και τώρα που έτσι γνώρισε το κύριο Σπουλέτη και περαστικά και γρήγορα. Περαστικά και συγχαρητήρια που ήταν συνεπή στο ραντεβού. Συνεπέστατο και πολύ καλό. Κύριε Σπουλέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.